Λοιπόν, καλησπέρα σας και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διοργάνωση αλλά και για την συμμετοχή. Είναι θέμα αγάπης, όχι φίλου, τιτλοφορείται η συζήτησή μας και επιτρέψτε μου εγώ να συμπληρώσω πέρα από θέμα αγάπης, γιατί αυτή η ρημάδα, η αγάπη πολλές φορές έχει κακοποιηθεί και στο όνομα της έχουν γίνει τα πιο φρικτά εγκλήματα, είναι κυρίως θέμα κράτους δικαίου, πραγματικής ισότητας, ίσης μεταχείρισης και ισονομίας. Κάθε άνθρωπος, αναφέρει το Σύνταγμά μας, έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή της χώρας, χωρίς διακρίσεις. Ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα που επίσης αναφέρονται στο Σύνταγμά μας, είναι αυτό του δικαιώματος στο γάμο. Το Σύνταγμά μας, μάλιστα, εξ αυτών που δεν έχει ρητό περιορισμό στο φύλο, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Ενώ τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους, όπως αναφέρει άλλωστε το Σύνταγμα στο άρθρο 25. Είναι υποχρέωση επομένως του κράτους, ενός κράτους δικαίου, να τα εγγυάται ισότιμα, ανεμπόδιστα, ελεύθερα και τα δικαιώματα για όλους τους συνανθρώπους μας. Συμβαίνει αυτό πράγματι? Ή κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους, ενώ άλλοι πολίτες όχι μόνο δεν χαίρουν ισότιμης μεταχείρισης, αλλά των αντίον, παραβιάζουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα? Ρητορικό ερώτημα που έχει προφανή απάντηση. Όπως γνωρίζουμε, 16 χώρες της Ευρώπης, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία έχουν ήδη ψηφίσει νομοθεσίες για την επέκταση του γάμου χωρίς διάκριση λόγω φύλου, καθώς και πλήρη δικαιώματα παιδοθεσίας. Σε άλλες χώρες, παρότι δεν έχουν επεκτείνει το δικαίωμα στο γάμο, έχουν δοθεί δικαιώματα παιδοθεσίας ή από κοινού επιμέλειας υπαρχόντων τέκνων σε LGBTQI ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο. Αν και προφανώς η επέκταση του γάμου για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτους φύλου είναι η συνθήκη που διασφαλίζει πλήρη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης και της παιδοθεσίας, η οποία δεν είναι αναγκαία καθώς υπάρχουν αρκετές χώρες χωρίς γάμο, που ωστόσο έχουν κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα. Θέλοντας να δούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο πέρα από την ανασκόπηση αναχώρα που σαφέστατα δείχνει ότι στην Ήπειρό μας το ποτάμι έχει βρει τη ροή του και σιγά σιγά προστίθενται όλο και περισσότερες χώρες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα, οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνουν την ευχέρεια της κάθε χώρας να νομοθετήσει για το θέμα της επέκτασης του γάμου, παρότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο και η ταυτότητα φύλου αναφέρονται ως πεδία απαγόρευσης των διακρίσεων. Αυτό παρακαλώ ας το κρατήσουμε γιατί θα επανέλθω. Παράλληλα το ΕΔΑ, παρότι έχουν υπάρξει σχετικές προσφυγές στο παρελθόν, π.χ. κατά της Γαλλίας, ακόμη φαίνεται να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να δηλιάζει να θεμελιώσει την επέκταση του γάμου με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε αντίθεση με το Συνταγματικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και πρόσφατη απόφαση του Πανεαμερικανικού Δικαστηρίου έχουν θεμελιώσει την επέκταση του γάμου χωρίς διακρίσεις. Ως προς την παιδοθεσία, ενδιαφέρον έχει η υπόθεση ΕΒ κατά Γαλλίας του 2008, όπου νηπιαγωγός που συγκατοικούσε με τη σύντροφό της υπέβαλε ατομικό αίτημα για υιοθεσία. Οι γαλλικές αρχές το απέρριψαν το αίτημα με διπλή αιτιολογία. Πρώτον, δεν εξασφάλιζε, λέει, την παρουσία σε εισαγωγικά το πατρικό πρότυπο στο περιβάλλον του παιδιού. Και δεύτερον, η σύντροφος δεν είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να συμμετέχει στο πλάνο υιοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε
η αιμονή των γαλλικών αρχών στο γεγονός ότι η αιτούσα ήταν ομοφιλόφιλη συνιστούσαν διακριτική μεταχείριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και καταδίκασε τη Γαλλία 10.000 ευρώ και τα δικαστικά βεβαίως έξοδα της προσφεύγουσας. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα σημεία που αναδεικνύονται από την υπόθεση είναι ότι η αίτηση για άδεια παιδοθεσίας εμπίπτει στην έννοια του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Οπότε κρίνεται υπό το φως των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλύει τελειωτικά το πρόβλημα της ιστορικής ερμηνείας που επικαλούνται όσοι είναι υπέρ των διακρίσεων με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Και ναι, πράγματι, μπορεί το 1950 που ψηφίστηκε η σύμβαση να μην υπάρχει το αίτημα της παιδοθεσίας ή της επέκτασης του γάμου. Όμως το ίδιο το δικαστήριο λέει ότι η σύμβαση δεν είναι ένα στατικό κείμενο, αλλά ένα ζωντανό νομοθέτημα που πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και το κράτος δικαίου που οφείλουν όλες οι χώρες και τα κράτη να υπηρετούν. Παράλληλα το ερώτημα περί του εάν ο νομοθέτης επιτρέπεται να προβλέψει την παιδοθεσία από LGBTQI ζευγάρια το έχει απαντήσει η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Τεχνοθεσία Παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης πάλι το 2008 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. Σημειώνω άρθρο 7 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που λέει τα κράτη επιτρέπεται να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης σε ομόφυλα ζευγάρια που είναι έγκαμα ή που βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, επιτρέπεται να επεκταθεί σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που ζουν μαζί σε μια σταθερή σχέση. Σημείωση δεύτερη. Παρένθεση και πολύ ενδιαφέρουσα. Η Ελλάδα δεν το έχει υπογράψει. Απορία που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να μας απαντηθεί. Το γιατί. Δεν αναφέρομαι σε κάτι εξειδικευμένο. Μιλάμε για την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Τεχνοθεσία Παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μία ακόμη υπόθεση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ, καθώς αφορά την υποομάδα των τρανς ανθρώπων και έχει μεγάλη αξία να την βάλουμε στο τραπέζι υπό το φως της ψήφισης του νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, που ανάμεσα στους περιορισμούς που έχει είναι ότι απαγορεύει στα έγαμα τρανς πρόσωπα να μεταβάλουν τα έγγραφά τους, πράγμα που έφιξε μάλιστα η νομική υπηρεσία της Βουλής, αναφέροντας ότι προβληματισμός γεννάται εν προκειμένου ως προς τη συμβατότητα της ως άνω ρύθμισης προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του έγαμου διενθυλικού προσώπου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, υπό το πρίσμα της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γενικού συμφέροντος και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων προσώπων. Αυτό είναι και πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μίκαηλ Μπόμπε, σε υπόθεση έγαμης τρανς γυναίκας, που λόγω της μη αναγνωρίσης της ταυτότητας φύλου της, δεν ήταν δυνατόν να λάβει σύνταξη. Συγκεκριμένα, στις προτάσεις της 5ης Δεκεμβρίου του 2017, ο Γενικός Εισαγγελέας Μπόμπεκ εκτιμά ότι η προϋπόθεση αγαμίας, εφαρμοζόμενη μόνο για τα τρανς πρόσωπα, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατική σύνταξη λόγω της μη αναγνώρισης ταυτότητας φύλου τους, αντίκειται στην οδηγία απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου. Κατά την άποψή του, η προϋπόθεση αυτή συνεπάγεται με άμεση διάκριση λόγω φύλου, η οποία δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί αντικειμενικά. Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου, ωστόσο τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου
δεν μπορεί να εξαρτάται από τις διάφορες προϋποθέσεις που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά διακρίσεων δια της πλαγίας οδού, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πλην της υπόθεσης αυτής, θα πρέπει να έχουμε υπόψη την απόφαση της 28ης Ιουνίου του 2017, εκδοθήσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου επί της καταγγελίας με αριθμό 21-72-2012 σε καταγγελία έγγαμης τρανς γυναίκας σχετικά με τη μη μεταβολή των εγγράφων ταυτοποίησης στη χώρα καταγωγής της, στην Αυστραλία έγινε αυτό, όπου αναφέρει ότι στο άρθρο 7, στην παράγραφο 15, υπό τις προαναφερθείς περιστάσεις και ελλείψη πιστικών εξηγήσεων από το κράτος μέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ έγγαμων και άγγαμων ατόμων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία επιβεβαίωσης φύλου και που επιθυμούν να τροποποιήσουν την καταχώρηση φύλου στις ληξιαρκές πράξεις γέννησής τους, δεν βασίζεται σε εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια και ως εκ τούτου συνιστά διάκριση λόγω έγκαμης κατάστασης και λόγω διεμφυλικής κατάστασης κατά το άρθρο 26 του Συμφώνου. Εν ολίγης, όλα τα παραπάνω δεικνύουν ότι για την υποομάδα των τρανς ανθρώπων, και επιτρέψτε μου, είναι λάθος να μιλάμε μόνο για ομόφυλα ζευγάρια όσον αφορά το δικαίωμα στο γάμο, γιατί υπάρχουν και οι τρανς άνθρωποι. Το σωστό είναι να αναφερόμαστε σε LGBTQI ζευγάρια. Παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή η σύνδεση του δικαιώματος στο γάμο με την αναγνώριση του φύλου. Εν κατακλείδου λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι το φύλο με τον γάμο δεν πρέπει να συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο, καθώς τούτο παραβιάζει την ομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και το άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου. Κλείνω την αναδρομή στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και επανέρχομαι στην ελληνική πραγματικότητα. Απόφαση Αρείου Πάγου 1428-2017, η γνωστή απόφαση για τους γάμους της Στήλου. Σας διαβάζω απόσπασμα από το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Που λέει, κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη στην προκειμένη περίπτωση τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες. Παρακαλώ εδώ, δώστε έμφαση. Ο Άριος Πάγος, το δικαστήριο δηλαδή που θέλουμε να διασφαλίζει το κράτος δικαίου, αναφέρεται σε κοινωνικές συνθήκες. Η μη αναγνώριση της ευχέρειας τελέσεως γάμου μεταξύ ομόφυλων κρίνεται δικαιολογημένη, αφού πρόκειται, λέει, για πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή δεν είναι άνδρας και γυναίκα, αλλά άτομα του ιδίου φύλου. Ο Άριος Πάγος. Εδώ βέβαια γεννούνται πολλά ερωτήματα. Δεν καθυστερώ, τελειώνω. Επειδή με βλέπει ο Υπουργός, γι' αυτό το είπα. Επειδή με κοιτάξατε. Ναι, ναι. Απλά το λέω. Εδώ βέβαια λοιπόν, να συνεχίσω, γίνονται πολλά ερωτήματα. Η σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων που πρέπει να είναι απαραβίαστη και το Σύνταγμά μας εγγυάται για όλα τα πρόσωπα, μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλο από κοινωνικές συνθήκες. Είναι τα ατομικά δικαιώματα ζητήματα διαμορφωμένων υποτίθεται πλειοψηφιών ή θέμα ορίμασης της κοινωνίας. Ή ο νομοθέτης έχει καθήκον να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων σε ένα κράτος δικαίου. Και πολλά βέβαια ακόμα ερωτήματα. Ένα ακόμη δεδομένο είναι η διακηρυγμένη θέση του κόμματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας που εκτός του γεγονότος ότι είναι συνεδριακή θέση πριν από περίπου ένα χρόνο έλαβε θέση η Κεντρική Επιτροπή του υπέρ της επέκτασης του γάμου και του δικαιώματος στην παιδοθυσία.
Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τρία σημεία. Δεν θα τα σχολιάσω, απλά θέλω να τα θέσω στη συζήτηση. Πρώτον, όταν συζητούνταν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο νόμος για την νομική αναγνώριση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Κοντονής είπε κλείνοντας την ομιλία του: «Μπορεί κανείς να τρέξει αν θέλει στα πρακτικά, τα έχετε». Που είπε, αυτό είναι το ένα από τα τελευταία νομοθετήματα που κλείνει τον κύκλο παρέμβασης της κυβέρνησης στα ΛΟΑΤ δικαιώματα. Δεύτερον, λίγο αργότερα, στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του ίδιου νόμου, αναφέρει ότι το κυβερνών κόμμα έχει δεσμευθεί για την επέκταση του γάμου και της παιδοθεσίας και αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα πρακτικά της Βουλής. Και τρίτον, στις 14 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναρτά στη διαφάνεια τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και ιδιαίτερα με έμφαση τα θέματα επιμέλειας επικοινωνίας και σχέσεων γονέων τέκνων. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο σκοπός που αναφέρεται είναι, σε εισαγωγικά, θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και σχέσεων γονέων τέκνων. Δεν αναφέρεται καθόλου η επέκταση του γάμου και της παιδοθεσίας, παρότι δηλαδή συγκλήθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Τα δύο θέματα που το κυβερνητικό κόμμα της πλειοψηφίας έχει δεσμευθεί. Δεν αναφέρονται δηλαδή στους σκοπούς. Δεν ξέρω βέβαια εάν τελικώς η νομοπαρασκευαστική επιτροπή αυτά θα τα εξετάσει, ωστόσο παραμένει η απορία γιατί δεν τέθηκαν. Όλα αυτά βέβαια θα αποδειχθούν στην πολιτική πράξη, καθώς πολλά λέγονται. Το συμπέρασμα όμως δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι η μη εφαρμογή της ισότιμης μεταχείρισης γεννά πλαίσιο θεσμοποιημένων αθέμητων διακρίσεων που συντηρούν το κλίμα της διάχυτης ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση χωρίς καμία διάκριση. Πριν κλείσω, γιατί κλείνω, επιτρέψτε μου και με την ευκαιρία που είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην επανειλημμένη κάλυψη που στα δικά μου τουλάχιστον μάτια φαντάζει αδιανόητη προς έναν ακραία ομοφοβικό όπως τον κύριο Καμένο. Θεωρείται ως άδικη κριτική ότι ο κύριος Καμένος είναι ομοφοβικός. Είναι ο κύριος Καμένος ή δεν είναι? Μπορεί να θεωρείται ως συμπεριφορά του αλωνιού και του σαλωνιού, δηλαδή τροποτινά ακόμη και επιβραβεύσιμη όταν αναφέρεται στην ομοφιλοφιλία ως βρισιά? Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα αυτό να το διευκρινίσετε. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί σε μένα την ίδια, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Όταν το επισκέφθηκα μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, και την διευθύντρια του ΣΥΡ, την Άννα την Απέργη, για να καταθέσω αίτημα για μεταβολή των εγγράφων, που βάσει της νομοθεσίας για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, που τελικά η συμπεριφορά της ειρηνοδίκης υπηρεσίας, τόσο προς τον δικηγόρο, όσο και προς εμένα, ήταν απόλυτα προσβλητική. Για την ακρίβεια ήταν ακραία επιθετική. Ήταν προφανές ότι ήταν αδύνατο να παραμείνουμε άλλο στον χώρο του γραφείου της, αφού προσέβαλε την τιμή και την υπόλοιψή μας. Ενώ είχε άγνοια του νόμου και στη συνέχεια ζητήσαμε ακρόαση από τον πρόεδρο διοίκησης του δικαστηρίου και του εκθέσαμε τα απαράδεκτα προσβλητικά που είπε, αλλά και για την απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι δηλαδή και στον δικηγόρο, αλλά και προς εμένα. Επίσης, του εκθέσαμε και το πρόβλημα της παραβίασης της μυστικότητας
και της διάταξης ότι πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο. Είναι προφανές ότι αυτό βεβαίως και δεν θα μείνει έτσι. Εκτός από την επίσημη καταγγελία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα γίνουν και άλλες απαραίτητες ενέργειες. Και επιτέλους, λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη, η εξευτελιστική, η κοστοβόρα και χρονοβόρα δικαστική διαδικασία και να γίνει η διαδικασία εξωδικαστική. Πλέον άλλωστε υπάρχει και Μητρό Πολιτών που μπορεί όλη αυτή την κατάσταση να την εξορθολογήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.